Καλησπέρα καταρχάς σε όλους. Για άλλο ένα παιχνίδι θα ήθελα να ξεκινήσω δίνοντας συγχαρητήρια στα παιδιά, στους προσφυγιστές μας, για την πολύ μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε φέτος. Για άλλο ένα παιχνίδι έδειξαν, νομίζω, χαρακτήρα, και για μένα αυτό το είπα και στο προηγούμενο παιχνίδι, το λέω και σε αυτό. Και για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό ο χαρακτήρας και η νοοτροπία που έχουν αποκτήσει μέσα στο γήπεδο. Παίζουν όλα τα παιχνίδια, προσπαθώντας πάντα για το καλύτερο. Άρα λοιπόν δεν μπορώ να μην είμαι περήφανος για αυτά τα παιδιά. Από εκεί πέρα ήταν ένα παιχνίδι για μας, γνωρίζαμε τις δυσκολίες απέναντι σε μια ομάδα που έχει ανάγκη βαθμούς. Μόνο το σεβασμό που έχω απέναντι σε αυτήν την ομάδα και που πιστεύω ότι στο τέλος νομίζω ότι θα τα καταφέρει, γιατί πραγματικά νομίζω ότι είναι πλασματική η θέση που έχει. Από εκεί πέρα εμείς είμαστε χαρούμενοι και συνεχίζουμε με την ίδια δουλειά, με τον ίδιο τρόπο, με κάτω το κεφάλι και κοιτώντας μπροστά και το επόμενο μας παιχνίδι με τον Αστέρα. Ερωτήσεις. Εγώ καλησπέρα. Καλησπέρα. Αν είναι πλασματική η θέση, δεν λέμε όλοι ότι ο καθρέφτης είναι το γήπεδο. Σίγουρα είναι το γήπεδο. Έχω φτάσει δηλαδή σε ένα σημείο, πέντε αγωνιστικές πριν την ίδια. Γνωρίζετε όμως και εσείς ότι όταν μια ομάδα βρίσκεται σε αυτή τη θέση, τα παιχνίδια, ο βαθμός της δυσκολίας που έχουν αυτές οι ομάδες είναι ακόμα μεγαλύτερος και σας το λέω από προσωπική εμπειρία, γιατί και εμείς την περσινή χρονιά περάσαμε μια πολύ μεγάλη διαδικασία όσον αφορά το κομμάτι αυτό. Ευτυχήσαμε στο τέλος να τα καταφέρουμε, αλλά γνωρίζω πολύ καλά τις δυσκολίες και γνωρίζω πολύ καλά και την ψυχολογία που έχουν τα παιδιά. Οπωσδήποτε η ομάδα χρειάζεται βαθμούς και νομίζω ότι έχει μπροστά της ένα πρόγραμμα βατό που αν καταφέρει να πάρει κάποιους βαθμούς, νομίζω ότι στο τέλος θα μπορέσει επίσης ώρες τουλάχιστον με τις άλλες ομάδες να καταφέρει αυτό που θέλει. Πρώτος καταρχήν και προσωπικά συγχαρητήρια, γιατί αντικειμενικά έχετε φτιάξει μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Θέλω να μου πείτε το εξής. Την επόμενη αγωνιστική παίχνουμε τον Αστέρα Τρίπολης. Με δεδομένο όμως ότι στη συνέχεια η Λαμία έχει πολύ δύσκολα παιχνίδια με τους πρωτοπόρους, πιστεύετε ότι είναι ένας τελικός εξάδας αυτό, μπορεί να τα καταφέρει μετά στη συνέχεια η ομάδα σας? Όχι. Δεν θα το βλέπα έτσι, σαν ένα τελικό. Για μας κάθε παιχνίδι είναι τελικός, όσον αφορά τον τρόπο που βλέπουμε τα παιχνίδια και που αντιμετωπίζουμε τα παιχνίδια. Είναι ένα παιχνίδι όπως όλα τα άλλα που θα πρέπει να είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι, πολύ σοβαροί και να μπούμε στο γήπεδο και να βγάλουμε αυτό που μπορούμε να βγάλουμε, τον καλύτερο μας σε αυτό. Το κατά πόσο αυτό που προσπαθώ να περάσω μέσα στα αποδυτήρια και στα παιδιά, και το πιστεύω αυτό, είναι ότι δεν υπάρχουν μεγάλα και μικρά παιχνίδια. Σαφώς ο βαθμός δυσκολίας στο να παίζει με τους πρωτοπόρους είναι πολύ μεγαλύτερος, αλλά νομίζω ότι η δική μας ομάδα έχει δείξει φέτος ότι παλεύει όλα τα παιχνίδια. Άρα λοιπόν οφείλουμε μέχρι και το τέλος, μέχρι και την τελευταία αγωνιστική τουλάχιστον της κανονικής διάρκειας, να δίνουμε τον καλύτερο μας σε αυτό και να προσπαθούμε για το καλύτερο. Γνωρίζω ότι αποφεύγει να μιλάτε για μεταγραφές, αλλά ήθελα να σας ρωτήσω αν υπάρχει ακόμη περιθώριο για μεταγραφική ενίσχυση μέχρι και αν θα συνεχίσει να αποτελεί ο Ζανατόπουλος νομίζω ότι έχει τελειώσει το θέμα. Σαφώς και θα παραμείνει να είναι ποδοσφαιριστής της Λαμίας. Δεν υπήρχε, όπως γνωρίζετε όλοι σας, μια συγκεκριμένη πρόταση, η οποία δεν προχώρησε για άλλους λόγους. Ήταν κάτι το οποίο ήρθε ξαφνικά στην ομάδα, ούτε ήταν στο πλάνο ο Άνταμ να φύγει από την ομάδα, αλλά από τη στιγμή που ήρθε αυτή η πρόταση, μπήκαμε σε μια διαδικασία 2-3 μέρες και τελικά καταλήξαμε στο ότι δεν θα φύγει. Άρα λοιπόν παραμένει στην ομάδα. Από εκεί πέρα, όσον αφορά τις μεταγραφές, εγώ αυτό που έχω πει και που έχω μιλήσει με τον πρόεδρο, εγώ έχω πίστη σε όλο το ρόστερ της ομάδας. Δεν είμαι από τους ανθρώπους που πιστεύω και που θεωρώ ότι μια ομάδα θα πρέπει και το Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο να κάνει 7 και 8 μεταγραφές, απλά για να λέμε ότι κάνουμε μεταγραφές. Εάν υπάρξει κάτι στις άλλες μέρες που θα μας ενδιαφέρει και θα είναι στα χαρακτηριστικά που ψάχνουμε και που θέλουμε, σίγουρα θα το κοιτάξουμε με καλό μάτι και θα δούμε τι θα γίνει. Αυτή τη στιγμή αυτό που για μένα είναι σημαντικό είναι ότι η ομάδα έχει ένα ρόστερο από 27-28 ποδοσφαιριστές. Εγώ πιστεύω σε όλους και νομίζω ότι και τα παιδιά μπαίνουν μέσα και το δείχνουν σε κάθε παιχνίδι. Καλησπέρα. Να είστε καλά. Έχοντας αντιμετωπίσει όλες τις ομάδες μέχρι σήμερα, το ΠΑΣ Βιέννα πώς τον βλέπετε, θα μπορέσουμε να κρατήσουμε την ομάδα στην πρώτη εθνική? Είπα και πριν ότι σύμφωνα με το πρόγραμμα το οποίο έχω δει, βέβαια τα προγράμματα γνωρίζετε και εσείς ότι είναι κάτι το οποίο είναι σχετικό. Έτσι. Αλλά βάσει προγράμματος θεωρώ ότι η ομάδα των Ιαννίνων μπορεί
και έχει δυνατότητα με τα παιχνίδια που έχει μέχρι το τέλος να μπορέσει να πάρει τους βαθμούς που θέλει και να μπει στα play-out με τη μεγαλύτερη δυνατή συγκομιδή. Άρα λοιπόν πιστεύω ότι μπορεί. Όλα είναι εφικτά. Όλα είναι εφικτά. Εάν πάρει η ομάδα μια νίκη ψυχολογίας, γιατί θεωρώ ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι η ψυχολογία που έχει αυτή η ομάδα, εάν καταφέρει και πάρει μια νίκη, νομίζω ότι μετά πλέον τα πράγματα ίσως να είναι πιο εύκολα. Σίγουρα τίποτα δεν είναι εύκολο, αλλά και τίποτα δεν είναι δύσκολο. Στο ποδόσφαιρο πρέπει να βλέπουμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, τουλάχιστον εγώ προσωπικά έχω αυτή τη λογική και αυτή την νοοτροπία.